Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Τάκης Αντωνίου μαζί μας. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και στους τηλεθεατές. Δεν ξέρω, είχατε ποδοσφαιριστεί ποτέ τον Λοΐζο τον Κακογιάννη, κύριε Αντωνίου? Τον είχα ποδοσφαιριστεί. Όχι. Όχι. Ωραία. Ναι, πέρασα πολλά χρόνια, καθυστέρησα κάπως να απαντήσω. Είναι γνωστή φιγούρα του κήπεδου μας. Ναι, ο Λοΐζος, ναι, έπαιξε. Ο Λοΐζος, ναι, μήπως και τον είχα, παίχτη μου, και το ξέχασα. έπρεπε να το σκεφτούμε λίγο, γιατί ο Λοΐζος έχει περάσει και από πολλές ομάδες. Μέχρι και από τον Άρη, μέχρι και από την Πάφο, από, από τον Εθνικό, ναι. Τις άλλες ομάδες τα αναφέραμε, τον ΑΕΛ Απόλλωνα, Ομόνια, ναι. Έχει περάσει σχεδόν από όλες τις ομάδες. Είναι μεγάλη καριέρα. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, 1-1 σήμερα το ΑΠΟΕΛ. Αποτέλεσμα σίγουρα που δεν ήθελε ο Σοφρόνης Αυγουστή και οι παίχτες του. Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Σοφρόνης Αυγουστή είπε: «Εγώ φταίω». Το σχόλιο σας. Εντάξει, ο προπονητής ηγείται της ομάδας και πάντα έχει την ευθύνη, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τρόπο που παρουσιάζεται η ομάδα και ασφαλώς και για την οποιαδήποτε πορεία έχει η ομάδα, αλλά και σε κάθε αγώνα για τον τρόπο που παίζει και το αποτέλεσμα που παίρνει. Εγώ θα πρόσθετα ότι έκανε μια καλή προσπάθεια το ΑΠΟΕΛ σήμερα, αν αναλογιστούμε πόσοι παίχτες απουσίαζαν και σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα. Τα χάλασε προς το τέλος και αυτό είναι που έχει στο μυαλό του ο Σοφρόνης. Πιθανόν οι τελευταίες αλλαγές να μην βοήθησαν, οι πρώτες νομίζω ότι βοήθησαν στο χρόνο που έγιναν, αλλά από την εξέλιξη του αγώνα στα τελευταία στάδια φαίνεται ότι θα μπορούσε να τύχει διαφορετική διαχείριση η ομάδα. Νομίζω αυτόν είχε στο μυαλό του ο Σοφρόνης. Άρα ουσιαστικά πήρε την ευθύνη για τις αλλαγές που έκανε και δεν του βγήκαν. Μάλλον για το αποτέλεσμα. Για το αποτέλεσμα, γιατί ήταν μια φάση στα τελευταία στάδια του αγώνα. Έγιναν όμως λάθη για να δεχθούμε τον γκολ και στον τρόπο που αντέδρασε η ομάδα, αλλά πιστεύω και ο τερματοφύλακας είχε ευθύνη για τον γκολ, γιατί ο τρόπος που είχε την μπάλα στα πόδια του ο Αουρέλιο δεν μπορούσε να την περάσει πάνω από τον τερματοφύλακα. Ήταν φανερά σούτ που θα έκανε. Άρα μπορούσε να βγει λίγο πιο μπροστά για να... Άρα δεν ήταν προετοιμασμένος. Κύριε Αντωνίου, όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι το σημερινό ΑΠΟΕΛ δεν έχει καμία σχέση με το ΑΠΟΕΛ του Αυγούστου και το ΑΠΟΕΛ του Σεπτέμβρη. Όμως τα τελευταία 4 παιχνίδια, με εξαίρεση δηλαδή τη νίκη επί της ΑΕΛ με 3-0, στα υπόλοιπα 3 και με την Δόξα και με την ΑΕΚ και σήμερα έχει φέρει ισοπαλία. Και όμως αυτή η ομάδα το καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει αλλάξει, προσπαθεί, παίζει καλύτερα. Τι είναι εκείνο τελικά που δεν την αφήνει να πάρει συνεχόμενες νίκες? Η μονιμοποίηση ενός σχήματος με τους παίκτες που η ομάδα υπολόγιζε να είναι βασική φέτος, δηλαδή η ποιότητα της ομάδας που έπαιξε σήμερα δεν είναι η ποιότητα της ομάδας που αντανακλά την ποιότητα των παιχτών που ήρθαν στην ομάδα. Έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό πριν τον αγώνα. Ναι. Ήρθαν 7 παίχτες για να παίξουν στο κέντρο και στην επίθεση, καινούργιοι παίχτες φέτος, τους οποίους η ομάδα έφερε με μεγάλη προσπάθεια και πληρώνοντας σοβαρά ποσά. Και σήμερα αγωνιζόταν μόνο ένας από τους 7 στο αρχικό σχήμα. Οπότε αν καταλαβαίνετε γιατί απουσίασε. Έχει πληγωθεί, φαίνεται να έχει πληγωθεί τόσο πολύ από τους τραυματισμούς γενικώς, από τις απουσίες. Ναι, αλλά με τις ισοπαλίες, κύριε Αντωνίου, δεν προχωράς, μένεις στάσιμος. Σίγουρα δεν προχωράς. Ναι. Πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ σήμερα, το σημερινό αποτέλεσμα, δεν βοηθά καθόλου το ΑΠΟΕΛ να αναρριγήσει στη βαθμολογία. Και πιστεύω ότι είμαστε στην τελευταία περίοδο, στο τελευταίο στάδιο ανακατατάξεων στη βαθμολογία. Δηλαδή αρχίζει από σήμερα να παίρνει μορφή η βαθμολογία. Μέχρι τώρα είχες το περιθώριο να χάσεις και να κερδίσεις μετά, να κάνεις συνεχόμενες νίκες.
Τώρα όμως πήρε μία μορφή η βαθμολογία. Και δύσκολα εννοεί ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Τώρα πλέον είναι πολύ δύσκολο. Μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση και η προσπάθεια της ομάδας για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, παραδείγματος χάρη, φαίνεται να αποτυχάνει. Θα πρέπει να επικεντρωθεί η ομάδα τώρα πώς θα πλασαριστεί σε μια θέση που θα της επιτρέψει να παίξει στην Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά έχουμε αναθεώρηση στόχων. Δεν είναι θέμα να το δηλώσεις, είναι θέμα τι μπορείς να κάνεις. Είναι πολύ πίσω η ομάδα. Υπάρχουν ομάδες πάρα πολύ καλές και η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας έδειξαν ότι είναι πολύ καλές ομάδες. Την ΑΕΚ την είδα προθέσει, ήταν πραγματικά καταπληκτική. Ήταν πάρα πολύ καλή. Η Ομόνοια ανεβαίνει. Βλέπετε πώς διαχειρίστηκε σήμερα τον γκολ που επέτυχε. Μια ομάδα έμπειρη με τους ίδιους παίκτες σχεδόν τα τελευταία δύο χρόνια. Και θα ανέβει κι άλλο στη συνέχεια. Οπότε αυτό που πρέπει να περιμένουμε εμείς στο ΑΠΟΕΛ είναι να έρθουν πίσω οι παίκτες, πρωτοκλασσάτοι παίκτες, και σιγά σιγά να δέσουν σαν ομάδα για να κάνει μια αντεπίθεση σε κάποιο στάδιο η ομάδα, να πλασαριστεί κάπου σε μια θέση καλή. Άρα βλέπετε να πηγαίνουν μέχρι τέλους Απόλλωνα, ΣΑΕΚ και Ομόνια για τη διεκδίκηση του τίτλου. Πιστεύω ότι αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να τις ανταγωνιστεί σε κάποιο σημείο είναι το ΑΠΟΕΛ, αν έρθουν όλοι οι παίκτες πίσω υγιείς και δέσουν σαν ομάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντωνίου.